Donc, Ευχαριστούμε πολύ. Voilà. Et le manuel qui vient d'être écrit par το εγχειρίδιο όπου συνέγραψε μόλις ένας συνάδελφος από το συνδικάτο μας από τη Γαλλία. Merci à vous. Je vais essayer de faire la traduction d'aller très lentement, mais camarades, nous vous apportons le salut fraternel des camarades. Τι αδελφικού και συναδελφικού χαιρετισμού των συναδέλφων του Συνδικάτου Νότου τη Γαλλία. Με μεγάλο ενθουσιασμό και τεράστια ευχαρίστηση, η Σοζετέ τη Γαλλία απάντησε στην πρόσκληση του ΠΑΜΕ. Όταν μα επισκεφθήκατε στην Λίλη για να μα μεταφέρετε την αλληλεγγύη σα και του χαιρετισμού, όταν μας επιτέθηκε το αστικό κράτος με κατηγορώντας μας ψευδεπίγραφα ως τρομοκράτες. Και φυσικά είναι καθήκον μας να είμαστε σήμερα και τιμή μας να είμαστε σήμερα μαζί σας. Το Συνδικάτο ΝΟΡ είναι διεπαγγελματική ένωση στην οποία συμμετέχουν πάνω από 30.000 μέλη. Αποτελείται από 17 τοπικά συνδικάτα, τρία εκ των οποίων ανήκουν στην ΣΟ. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι τα συνδικάτα μας και ειδικά οι τοπικές μας ενώσεις έχουν κατασκευαστεί και έχουν στόχο να είναι εργαλεία κατά της αστικής τάξης, κατά της εκμετάλλευσης και κατά της εργοδοσίας, έτσι ώστε να αλλάξει ο τρόπος παραγωγής και να αλλάξει και η κοινωνική της κοινωνίας μας. Σήμερα η συζήτηση όσον αφορά την κρίση του καπιταλισμού είναι πάρα πολύ σημαντική στα πλαίσια της CGT όσον αφορά βεβαίως τις αρχαϊκές δομές της εργασίας οι οποίες απαιτούν άμεση αλλαγή και μεταρρύθμιση. Αυτή η συζήτηση προέρχεται και εκ των έξω αλλά και εκ των έσω και ασκείται αυτή τη στιγμή πίεση ώστε τα συνδικάτα μας να αλλάξουν εκβαθέων και να σταματήσουν να είναι, αν θέλετε, ταξικά. Αυτό το απαιτεί και το κράτος και τα συνδικάτα τα ρεφορμιστικά αλλά και άλλοι παράγοντες. Προσπαθούν λοιπόν να μας ενσωματώσουν στο αστικό σύστημα έτσι ώστε να χάσουμε κάθε ανεξαρτησία και κάθε ιδέα για την αλλαγή της κοινωνίας. Αυτός ήταν και ο στόχος του νομοθεσίας το 2008 στη Γαλλία, ο νόμος της αντιπροσώπευσης, που είναι εις βάρος βεβαίως των εργαζομένων όσον αφορά τη δημιουργία ενός λεγόμενου, αν θέλετε, διαλόγου κοινωνικού που αφορά και υποστηρίζει την εργοδοσία. Μετά την αναχώρηση, μετά την αποχώρηση του μεσηχωρή από την ΕΠΣΟ μπήκαμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο στην ΕΤΟΚ και ο μόνος στόχος είναι να πετύχουμε αν θέλετε την υποταγή της εργατικής τάξης να νομιμοποιήσουμε τις απαιτήσεις της εργοδοσίας την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης με την συμμετοχή και την συνεργασία της τοπικής των
des baisses de salaire, συνδικάτων της Γαλλίας, έτσι ώστε να καταπιούμε, αν θέλετε, το πικρό χάπι της μείωσης των μισθών, των μαζικών απολύσεων και της καταστροφής κάθε συνδικαλιστικής δομής, σιγά, αργά και σταθερά. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι μόνοι συνδικαλιστές που θα παραμείνουν, θα επιζήσουν, θα είναι αυτοί που εξυπηρετούν τον υπεριαλισμό και τα σχέδιά του. Τα σχέδια δηλαδή των εργοδοτών. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να αλλάξουμε όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον φεδεραλισμό που χαρακτηρίζει την CGT. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δομείται η CGT, έτσι ώστε να μην γίνεται πλέον μεμονωμένη και απομονωμένη η συνδικαλιστική μάχη, αλλά να ενωθούν όλοι οι εργάτες σε μια ενιαία, σε ένα ενιαίο μαχητικό μέτωπο. Για να γίνει αυτό, που φυσικά ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, θα πρέπει να ενωθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τα κύρια συνδικάτα που ουσιαστικά έχουν και μεταφέρουν, αν θέλετε, τις απαιτήσεις των συνδικαλιστών, δεν θα πρέπει να αποφασίζουν ερήμην των εργαζομένων ή να θέτουν ελάχιστα όρια. Γι' αυτό ακριβώς από τον Οκτώβριο του 2016 πολεμούμε στα πλαίσια του CGT Nord και μέσα στην Συνομοσπονδία. Η CGT Nord δεν είναι μόνη σε αυτόν τον αγώνα, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ακόμα είμαστε η μειοψηφία, ακόμα και αν έχουμε κερδίσει σημαντικά έδαφος. Ποια είναι τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει από το τελευταίο μας συνέδριο των Μάρτιο του 2003. Είναι ουσιαστικά μία, αν θέλετε, γενική άποψη για το ποια είναι η κατάσταση της ταξικής πάλης στην Γαλλία αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, πολλά από αυτά, αν θέλετε, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες και γι' αυτό ακριβώς η συνεργασία μας με άλλες ταξικές οργανώσεις και ταξικές συνδικάτα και στην Ελλάδα μεταξύ άλλων έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα πρέπει βεβαίως να αντιταχθούμε στον καπιταλισμό και στον υπεριαλισμό που συνεχίζει να σπρώχνει με την εγκληματική του λογική ολοένα και πιο πολύ, ολοένα και πιο μακριά. Τα πλαίσια μιας κοινωνίας η οποία ουσιαστικά διχάζεται από, αν θέλετε, διχασμούς που ουσιαστικά είναι τεχνητοί και που δεν λαμβάνει πραγματικά μέτρα για τεράστια προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη η κλιματική κρίση. Ο συνδικαλισμός, το ταξικός, ο μαζικός συνδικαλισμός είναι απαραίτητος, αγαπητοί σύντροφοι του ΠΑΜΕ. Και δεν θα πρέπει να μείνει μόνο σε ιδεολογική βάση. Είναι πάνω απ' όλα, και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, κυρίως ιστορική αναγκαιότητα. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Και η παρουσία μας ανάμεσά σας το αποδεικνύει περίτρανα αυτό. Ο ιμπεριαλισμός δεν έχει ακόμα νικηθεί, αλλά του επιτιθόμαστε. Σε πολλές περιφερειές, περιοχές και χώρες του κόσμου, στον Νίγηρα, στην Σενεγάλη, στην Βενεζουέλα, αλλά και αλλού. Για να μην αναφέρω μόνο μερικές χώρες.
Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει ακόμα αντίδραση. Ό,τι και να σκεφτούμε, ό,τι και να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στον κόσμο αλλάζει. Η Κίνα θα πάρει σε λίγο την θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι BRICS, οι αναδυόμενες οικονομίες των BRICS, ολοένα και γίνονται πιο ισχυρές. Οι γραμμές λοιπόν κινούνται και η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ολοένα και πιο αντιδραστική, ολοένα πιο ρεφορμιστική. Και σε αυτό το υπόβαθρο η Παλαιστίνη, η μαρτυρική Παλαιστίνη που κατατρέχεται και κατατρίχεται από τον σιωνισμό και τους υποστηριχτές της, δεν χαμηλώνει το κεφάλι. Δεν πρέπει και εμείς να παραδώσουμε τα όπλα μέχρι ότου η Παλαιστίνη δεν είναι ελεύθερη. Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε το 1986 ότι είναι το Ισραήλ ήταν η καλύτερη επένδυση των Ηνωμένων Πολιτειών, η δημιουργία του Ισραήλ βεβαίως για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό νομίζω ότι είναι πασιφανές. Είναι πασιφανές και γι' αυτό ακριβώς γίνεται και ο πόλεμος. Ο πόλεμος γίνεται για να σωπάσει ο λαός, για να μην ζητάει τα δικαιώματά του. Συνεπώς, το δικό μας το μήνυμα, το μήνυμα της αλληλεγγύης που μας στείλατε και εμάς την παραμονή των δικών μας κινητοποιήσεων την 1η Οκτωβρίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει σε ολόκληρη την Ευρώπη να ενισχύσουμε την κοινή πάλη των εργατών. Η Ένωση των Εργατών σε ολόκληρο την Ευρώπη, πέρα από τα σύνορα, σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι εκείνο που ουσιαστικά θα χτυπήσει τους αστούς. Η δική μας η ενότητα είναι ο χειρότερός τους εφιάλτης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από τον άνθρωπο. Κάτω η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ζήτω η Παλαιστίνη. Ζήτω η ελεύθερη Παλαιστίνη. Ζήτω το δεύτερο συνέδριο του ΠΑΜΕ.